Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα 3 Ιουνίου και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα ως και αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Με την ανάδειξη των 10 νέων δημάρχων Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε χθες ο δεύτερος γύρος δημοτικών εκλογών. Η εκλογική βραδιά σε ορισμένες περιπτώσεις εξελίχθηκε σε θρίλερ, ενώ σε άλλες σημειώθηκε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους δύο υποψηφίους. Συνολικά, μόνο τρεις δήμαρχοι επέτυχαν την επανεκλογή τους σε όλη την περιφέρεια. Αυτά είναι τα αποτελέσματα στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών σε 10 δήμους της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Στην Κοζάνη, νέος δήμαρχος είναι ο Λάζαρος Μαλούτας. Ο Συνδυασμός Ενότητα πήρε ποσοστό 55,41% και 16.389 ψήφους. Ακολούθησε ο Συνδυασμός του Λευτέρη Ιωαννίδη Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής με ποσοστό 44,59% και 13.187 ψήφους. Στην Εορδαία νέος δήμαρχος είναι ο Παναγιώτης Πλακεντάς. Ο κύριος Πλακεντάς συγκέντρωσε ποσοστό 53,37% και 10.076 ψήφους. Ακολούθησε η κυρία Τριζοπούλου με ποσοστό 46,63% και 8.803 ψήφους. Στο Αμίντεο, νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Μπιτάκης. Ο συνδυασμός του συγκέντρωσε ποσοστό 50,38% και 4.994 ψήφους. Ακολούθησε ο νυν δήμαρχος Κωνσταντίνος Θεοδωρίδης με ποσοστό 49,62% και 4.918 ψήφους. Χαρακτηριστικό ότι τους δύο συνδυασμούς χώρισαν μόλις 86 ψήφοι. Στην Φλόρινα, νέος δήμαρχος θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο κύριος Γιαννάκης. Ο συνδυασμός του συγκέντρωσε ποσοστό 55,30% και 8.978 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός του κύριου Κωνσταντινίδη με ποσοστό 44,70% και 7.257 ψήφους. Στις Πρέσπες, δήμαρχος παραμένει ο Παναγιώτης Πασχαλίδης. Ο κύριος Πασχαλίδης πήρε ποσοστό 50,70% και 834 ψήφους. Ο κύριος Τσέπας ακολούθησε με ποσοστό 49,30% και 811 ψήφους. Τους δύο άνδρες χώρισαν μόλις 23 ψήφοι. Στην Καστοριά, ο νέος δήμαρχος θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Κορεντσίδης. Ο κύριος Κορεντσίδης πήρε ποσοστό 62,37% και 9.033 ψήφους. Ακολούθησε η κυρία Σπύρου με ποσοστό 37,63% και 5.450 ψήφους. Στο Βόλιο, ο νέος δήμαρχος θα είναι ο κύριος Ζευκλής. Ο συνδυασμός του πήρε ποσοστό 52,97% και 6.100 ψήφους. Ο συνδυασμός του Δημήτρη Κοσμίδη πήρε ποσοστό 47,03% και 5.315 ψήφους. Στα Γρεβενά, δήμαρχος παραμένει ο Γιώργος Δασταμάνης. Ο συνδυασμός του πήρε ποσοστό 55,74% και 7.578 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός του πρώην δημάρχου Δημοσθένη Κουπτσίδη με ποσοστό 44,26% και 6.017 ψήφους. Στην Δεσκάτη, νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Κορδίλας. Ο συνδυασμός του πήρε ποσοστό 60,59% και 2.538 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός του νυν δημάρχου Δημήτρη Καραστέριου με ποσοστό 39,41% και 1.651 ψήφους. Στα Σέρβια, δήμαρχος αναδείχθηκε ο Χρήστος Ελευθερίου. Ο κύριος Ελευθερίου πήρε ποσοστό 50,27% και 3.845 ψήφους. Ακολούθησε ο συνδυασμός Κωνσταντόπουλου με 49,73% και 3.804 ψήφους. Χαρακτηριστικό ότι τους δύο συνδυασμούς χωρίζουν μόλις 41 ψήφοι. Και σε αυτό το σημείο είναι μαζί μας ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Χριστόδουλος για να μας ενημερώσει για την αποχή από τις εκλογές. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν αναμενόμενο φωτεινή να έχουμε μεγάλα ποσοστά αποχής. Αν κανείς υπολόγιζε ότι την πρώτη Κυριακή, που υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον και υποχρέωση, αν θες, λόγω των ευρωεκλογών, και τότε υπήρχε πολύ μεγάλη αποχή. Χαρακτηριστικό ότι την πρώτη Κυριακή στην Κοζάνη είχαμε περίπου 35% αποχή.
Αυτή την Κυριακή όμως είχαμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά, δυστυχώς. Πολύ, πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Γενικότερα και σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Βαγγέλη. Ακριβώς. Για να δώσουμε ένα στοιχείο, αν και στο βίντεο θα δούμε αρκετές περιοχές και το τι συμμετοχή είχαν στην εκλογική διαδικασία, σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας δεν ψήφισαν 6 στους 10. Άρα είναι περισσότεροι αυτοί που δεν ψήφισαν παρά όσοι ψήφισαν. Αυτό σημαίνει ότι η πλειοψηφία για πολλούς λόγους και διαφορετικούς μεταξύ τους δεν προσθέτουν στις κάλπες. Είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα θέμα με τους κοινωνικούς καταλόγους, ότι χρειάζονται μια επικαιροποίηση και για τον λόγο αυτό παρουσιάζεται τόσο μεγάλη αποχή, όμως δεν είναι και ο μοναδικός λόγος. Όπως μας είπαν από τα εκλογικά τμήματα, ήταν ασυνήθιστα μικρή η συμμετοχή των ψηφοφόρων στην εκλογική διαδικασία, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις στην Δυτική Μακεδονία, να αποφασίζει τελικά η μειοψηφία και όχι η πλειοψηφία. Α, δούμε το βίντεο σε λίγο με το πόση ήταν η αποχή σε κάθε δήμο της περιφέρειας. Πριν από αυτό να πω ότι επειδή φέτος είχαμε μια διαφορετική εκλογική διαδικασία από τις προηγούμενες φορές, αρκετά προβλήματα προέκυψαν λόγω ακριβώς του νέου σχεδιασμού του εκλογικού συστήματος. Για παράδειγμα, είχαμε την απορία τι γίνεται με τους σταυρούς για τα τοπικά συμβούλια. Γνωρίζουμε ποιοι είναι οι πρόεδροι σε κοινότητες και χωριά, όμως σε μεγάλες περιοχές όπως είναι η πόλη της Κοζάνης δεν έχουν ακόμα, και αυτό είναι ένα πολύ περίεργο, καταμετρηθεί οι σταυροί για τοπικά συμβούλια. Πόσο περίεργο είναι να έχουν περάσει 7-8 ημέρες και ακόμα να μην έχουμε τελικό αποτέλεσμα με σταυροδοσία στην πόλη της Κοζάνης. Είναι από τα παράδοξα, αναμενόμενα λόγω του φόρτου εργασίας των δικαστικών. Από την άλλη όμως, θεωρώ ότι στις επόμενες εκλογές αυτά πρέπει να ξεπεραστούν. Είναι πολλές ημέρες, Βαγγέλη. Ακριβώς. Έχεις ρεπορτάζ? Ναι, βεβαίως. Πάμε να το δούμε. Η αποχή ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών στη Δυτική Μακεδονία. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο περιφέρειας, απήχαν από τη διαδικασία 197.987 άτομα, δηλαδή ποσοστό 59,89%. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες που δεν προσθέθηκαν στις κάλπες ήταν 6 στους 10. Σε επίπεδο Δήμου Κοζάνης, η αποχή έφτασε το 53,10%. Συγκεκριμένα δεν ψήφισαν 35.190 άτομα. Στον Δήμο Εορδέας, η αποχή έφτασε το 56,19%. Στην Φλόρινα, δεν ψήφισε το 70,57%. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ήταν στους κλικούς καταλόγους, δεν προσήφθησαν στις κάλπες περισσότεροι από 40.000 ψηφοφόροι. Ανάλογη εικόνα και στις Πρέσπες. Συγκεκριμένα η αποχή στον Δήμο Πρεσπών έφτασε το 76%. Τώρα νέος δήμαρχος Κοζάνης θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο Λάζαρος Μαλούτας, μετά και τη χτεσινή εκλογική του νίκη στις επαναληπτικές δημοτικές εκλογές. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κύριος Μαλούτας έκανε αναφορά στην επόμενη ημέρα, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο που είχε συγκεντρωθεί στο εκλογικό του κέντρο προκειμένου να τον συγχαρεί. Το ρεπορτάζ είναι του Αποστόλου Γαϊτάνη. Η αλλαγή που γίνεται στο Δήμο μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε νέες βάσεις και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για την ανάκαμψη του τόπου μας. Αυτό υπογράμμισε το βράδυ της Κυριακής ο νικητής των επαναληπτικών εκλογών στο Δήμο Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, ο οποίος συγκέντρωσε το 55,41% των ψήφων έναντι του αντιπάλου του Λευτέρη Ιωαννίδη, που έλαβε ποσοστό 44,59%. Βρισκόμαστε έξω από το εκλογικό κέντρο του Λάζαρου Μαλούτα, ο οποίος σήμερα κέρδισε στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών του Δήμου Κοζάνης. Ευχαριστώ τους πολίτες της Κοζάνης. Τους υποψήφιους της ενότητας, τους συνεργάτες μου, τα μέλη της οικογένειάς μου, τη σύντροφό μου Μαρία, για το νικηφόρο αποτέλεσμα του αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε και τη στήριξη. Ευχαριστώ όλους τους πολίτες που με την επιλογή τους αναδεικνύουν ως προτεραιότητα την επιτακτική ανάγκη να τεθεί η περιοχή μας σε τροχιά ανάπτυξης. Η αλλαγή που γίνεται στο Δήμο μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε νέες βάσεις και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί για την ανάκαμψη του τόπου μας.
όλοι μαζί μπορούμε να κερδίσουμε το στοίχημα της ανάπτυξης. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να διεκδικήσουμε, να σχεδιάσουμε, να υλοποιήσουμε, να εργαστούμε, ώστε να καταφέρουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Ο νέος δήμαρχος τόνισε επίσης στην ομιλία του ότι δεν υπάρχει λεπτό για χάσιμο, προκειμένου από την 1η Σεπτεμβρίου, που θα αναλάβει τα ενία του Δήμου, να είναι όλα έτοιμα για την έναρξη, όπως δήλωσε, της νέας πορείας. Οι εξελίξεις τρέχουν και ο χαμένος χρόνος μετράει βάρος μας. Δεν υπάρχει ούτε λεπτό για χάσιμο. Ήδη από αύριο ξεκινάμε τις επαφές, τις ενημερωτικές συναντήσεις, τον προγραμματισμό δράσεων, ώστε από την 1η του Σεπτέμβρη μαζί με τους πολίτες να είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη νέα πορεία για το Δήμο μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα μέλη της ενότητας, νεότερα και τα έμπειρα, που στην πλειονότητά τους τα νέα μέλη που με εμπιστεύτηκαν και όλοι μαζί δώσαμε με επιτυχία αυτόν τον αγώνα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που εξασφαλίζουν το διαρκή δεσμό της ενότητας με τους πολίτες και θα είναι ο βασικός πυρήνας που θα διαμορφώσει τις νέες συνθήκες συνεργασίας που απαιτεί το νέο τοπίο στην αυτοδιοίκηση. Με κορμό την ενότητα, τον ισχυρότερο συνδυασμό στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη συσπήρωση που σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του Δήμου θα οδηγήσει το Δήμο Κοζάνης σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία. Από την πλευρά μας αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε μια υπόσχεση σε όλους τους Δήμους. Δεσμευόμαστε να εργαστούμε με συνέπεια, αποτελεσματικότητα και συνέπεια για το καλό του τόπου μας, ώστε να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης που μας δείξατε. Σας ευχαριστώ πολύ από την καρδιά. Σε ερώτηση του Φλάς για τις συνεργασίες που ο ίδιος ο Κλισθένης επιβάλλει προκειμένου να σχηματιστεί η πλειοψηφούσα παράταξη στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Λάζαρος Μαλούτας απάντησε τα εξής. Με ποιον θα συνεργαστείτε? Όπως είπα, και τώρα απαντάμε σε ερωτήσεις που δεν ακούγονται οι ερώτησεις. Όπως είπα, από την επόμενη μέρα ξεκινάνε επαφές με όλους τους συνδυασμούς. Ήδη έχουν προηγηθεί και επαφές, έτσι δεν κρυβόμαστε, τη βδομάδα που πέρασε, αλλά βασικός μας πυρήνας είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε και οι προγραμματικές θέσεις του κάθε συνδυασμού και πώς θα συγκρίνουμε σε αυτά. Στόχος μας, όπως είπα και πριν στην τοποθέτησή μου, είναι να δημιουργήσουμε την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση. Ο κύριος Σημαδράκος ήταν με τον οποίο συναντηθήκατε? Δεν μίλησα, μόνο με τον αντίπαλό μου τη Δεύτερη Κυριακή. Μέσα σε φορτισμένο κλίμα, ο απερχόμενος Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης ευχαρίστησε χθες βράδυ τους πολίτες που στήριξαν το συνδυασμό Κοζάνη Τόπος να ζεις, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος στις επαναληπτικές εκλογές της Κυριακής. Ο κ. Ιωαννίδης στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για το αποτέλεσμα της κάλπης που οδήγησε τελικά στην ήττα της παράταξής του. Να δούμε το ρεπορτάζ. Δεν είναι ώρα ενός ψύχρεμου απολογισμού, αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση να αναλάβω εγώ καταρχήν την ευθύνη αυτού του αποτελέσματος. Αυτό τόνισε στο μήνυμά του ο απερχόμενος Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, ο οποίος τερμάτισε δεύτερος με 13.187 ψήφους στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Σε αυτές τις εκλογές δώσαμε μια μάχη δύσκολη, σκληρή, αλλά την ολοκληρώσαμε με ήθος, αξιοπρέπεια και πάντα με συλλογικό πνεύμα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο κύριος Ιωαννίδης. Σήμερα η Κοζάνη έκανε την επιλογή της και αυτό είναι σεβαστό. Οι πολίτες επέλεξαν για δήμαρχο της Κοζάνης για την επόμενη τετραετία τον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, τον οποίον και θέλω ειλικρινά να συγχαρώ και να του ευχηθώ καλή και αποδοτική για την Κοζάνη θητεία. Το αποτέλεσμα αυτών των δύο Κυριακών
δεν είναι προφανώς αυτό που προσδοκούσαμε και αυτό για το οποίο παλέψαμε. Αλλά νομίζω πως δεν ήταν και αυτό ίσως που αξίζαμε. Αλλά έτσι είναι εκλογές και αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Σε αυτές τις εκλογές δώσαμε μια μάχη δύσκολη, σκληρή, αλλά την ολοκληρώσαμε με ήθος, αξιοπρέπεια και πάντα με συλλογικό πνεύμα. Θέλω να ξέρετε πως νιώθω πάρα πολύ περήφανος για αυτά τα οποία πετύχαμε, νιώθω πάρα πολύ περήφανος για την προσπάθειά μας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους αυτούς με τους οποίους συμπορευτήκαμε μαζί όλο αυτό το διάστημα. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους υποψηφίους μας. Ακόμα και αυτοί που δεν εκλέχθηκαν, ήταν εδώ μέχρι την τελευταία μέρα και αγωνιζόντουσαν. Τους εθελοντές και τους συνεργάτες μου. Τα απλά μέλη της κίνησης. Αλλά και όλους τους πολίτες που μας επέλεξαν και που μας εμπιστεύτηκαν σε αυτές τις εκλογές. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, που παρόλο που το τελευταίο διάστημα πέρασε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές, με στήριξε συγκινητικά σε αυτή την προσπάθεια. Δεν είναι ώρα ενός ψύχρωμου απολογισμού, αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση να αναλάβω εγώ, καταρχήν, την ευθύνη αυτού του αποτελέσματος. Θεωρώ πως είναι ελάχιστη η υποχρέωσή μου και προφανώς αναλαμβάνω τις ευθύνες μου. Βέβαια, ο αναλυτικός, ψύχρεμος και ακριβής απολογισμός θα γίνει στην ώρα του, όπως πρέπει, και μέσα στα συλλογικά μας όργανα. Θα ήθελα όμως και απευθυνόμενους σε αυτούς που πίστεψαν και συνεχίζουν να πιστεύουν σε εμάς, ότι η Δημοτική Κίνηση Κοζάνη Τόπος Ναζής ήρθε για να αλλάξει τα πράγματα και όχι για να αλλάξει η ίδια, για να προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα λαμπρό μέλλον, για έναν τόπο που αγαπάμε, από όποια θέση και αν μας τοποθετήσει η επιλογή, η βούληση, η σεβαστή βούληση των πολιτών. Να είστε όλοι κανά και ο αγώνας για μια καλύτερη κοινωνία συνεχίζεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης Πλακεντάς είναι ο νέος δήμαρχος Εορδαίας, καθώς επικράτησε τις Αθηνάς Τερζοπούλου στις χθεσινές εκλογές. Μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, οι δύο μονομάχοι μίλησαν από τα εκλογικά τους κέντρα σχολιάζοντας το αποτέλεσμα. Ο Παναγιώτης Πλακεντάς θα είναι από την 1η Σεπτεμβρίου ο νέος δήμαρχος Εορδαίας. Ο συνδυασμός Ενωμένη Εορδαία Ενωτική Δημοτική Παράταξη επικράτησε του συνδυασμού της Αθηνάς Τερζοπούλου Τσινιέρη «Δημιουργούμε μαζί». Ο κύριος Πλακεντάς συγκέντρωσε ποσοστό 53,37% και 10.076 ψήφους. Η κυρία Τερζοπούλου συγκέντρωσε ποσοστό 46,63% και 8.803 ψήφους. Στο μέλλον, μέσα από μια ευρωπαϊκή αναστροφή και ευρωπαϊκή συσπήρωση, θα πάμε μπροστά την Ευρωπαία. Στόχος μας, η Ενωμένη Ευρωπαία. Πανηγυρικό ήταν το κλίμα στο εκλογικό κέντρο του κ. Πλακεντά. Θέλω επίσης να κλείσω λέγοντας κάτι. Από την πρώτη στιγμή προτάξαμε την ενότητα, κάναμε έναν τίμιο, έντιμο και ουσιαστικό αγώνα και δεν καταφερθήκαμε κανένας αντιπάλου. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να χτίζεις πύργους από τις πέτρες που σου πετάνε. Και εμείς αυτό ακριβώς θα καλύψαμε να κάνουμε. Αυτό θα είναι το ιστόδευση την επόμενη μέρα, γιατί θέλω να το ακούσω από εσάς την ιστορία. Ο ίδιος στις δηλώσεις του ευχαρίστησε όλους εκείνους που βοήθησαν για την επικράτηση του συνδυασμού του, τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια αυτού του προεκλογικού αγώνα, ευχαρίστησε η κυρία Τερζοπούλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μας όλους τους συμπολίτες μας που μας τίμησαν με την ψήφο τους, εμένα προσωπικά και τους άξιους συνεργάτες που δώσαμε έναν έντιμο και αξιοπρεπή αγώνα μόνοι μας, καθαρό, χωρίς να έχουμε από πουθενά καμία στήριξη κομματική και άλλη περαιτέρω.
Είμαστε βέβαιοι ότι θα αγωνιστούμε με σθένος και αυταπάρνηση, με το υψηλό ποσοστό που μας δώσανε ως μείζωνα αντιπολίτευση από τα έδρανα του Δήμου Εορδέας για το καλό και το συμφέρον της πόλης μας. Βέβαια, το συμπέρασμα που έχουμε από όλη αυτή τη διαδικασία, που ήταν ένας ασύμμετρος και άνισος αγώνας για μας, με πολλές δυσκολίες και εμπόδια, ωστόσο τα καταφέραμε. Το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η κοινωνία δεν έχει οριμάσει να αλλάξει τα πρόσωπα και άρα να αλλάξει και η ίδια και να αλλάξει και τις νοοτροπίες της. Αυτό ας το έχουμε υπόψη μας και ας αγωνιζόμαστε όμως με το σθένος που έχουμε να υπογραμμίζουμε την δική μας αξιοπρεπή και καθαρή παρουσία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις όλων των νικητών της χθεσινής εκλογικής διαδικασίας. Άλλοι εμφανίστηκαν ανακουφισμένοι από την θετική έκβαση του αγώνα τους και άλλοι αποφασισμένοι να επιχειρήσουν την μεγαλύτερη δυνατή συνένεση στα επόμενα δημοτικά συμβούλια. Εκλογικό θρίλερ εκτυλίχθηκε στο Δήμο Σερβίων. Οι δύο υποψήφοι μονομάχησαν για τη θέση του Δημάρχου μέχρι και το τελευταίο εκλογικό τμήμα που ανακοινώθηκε. Τελικά Δήμαρχος αναδείχθηκε ο κύριος Ελευθερίου. Ο Χρήστος Ελευθερίου, μιλώντας στον Φλας, υποστήριξε πως η επόμενη ημέρα θα είναι η μέρα συνεργασίας των Δήμων Σερβίων. Ότι επιτέλους πρέπει να κάνουμε πράξη αυτό που λέμε τόσο καιρό. Την ενότητα, η γέφυρα με την αγκαλιά της, να αγκαλιάσει όλο τον κόσμο. Αντίπαλος για μας δεν υπάρχει πέρα από τα προβλήματα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θα είμαι ο Δήμαρχος για όλους τους δημότες Σερβίων, είτε αυτοί με ψήφισαν είτε δεν με ψήφισαν. Πανηγυρικό το κλίμα στο εκλογικό κέντρο του Χρήστου Ζευκλή. Ο νέος δήμαρχος Βοΐου, μιλώντας στους φίλους και τα μέλη του συνδυασμού του, υποστήριξε πως το Βόλιο αλλάζει πλέον σελίδα. Μια πολύ μεγάλη πορεία που ξεκινήσαμε με μια ομάδα πρωτού ένα χρόνο, έφτασε στο τέλος και νικήσαμε. Λοιπόν, είμαστε πεισμένοι ότι νικήσαμε γιατί προτείναμε κάτι διαφορετικό και δεν έμεινε αυτό στα χαρτιά. Έχω μεγάλο αγώνα για να αποδείξω ότι θα είμαστε διαφορετικοί. Δήμαρχος Γρεβενών παρέμεινε ο Γιώργος Δασταμάνης. Ο κύριος Δασταμάνης επικράτησε τον Δημοσθένη Κουψίδη και θα είναι ένας από τους ελάχιστους δημάρχους στη Δυτική Μακεδονία που θα κρατήσει τη θέση του και τη νέα αυτοδιοικητική θητεία. Επικράτησε το καλό του τόπου. Δεν απάντησε στις προκλήσεις γιατί δεν ήθελα να απολωθεί το κλίμα. Και είμαι χαρούμενος που φτάσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά τις προκλήσεις, να οδηγήσουμε τον τόπο σε μια ηρεμία πρωτοφανή για τα χρονικά δεδομένα των Γρεβενών. Στην Δεσκάτη, ο συνδυασμός Κορδίλα κράτησε την πρώτη θέση που είχε λάβει και τον πρώτο γύρο και επικράτησε του συνδυασμού του Δημήτρη Καραστέριου. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε αυτά που έχουμε πει συνεπείς. Θεωρούμε ότι η ειλικρίνεια, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός στον πολίτη είναι αυτά τα οποία έπαιξαν το μεγαλύτερο ρόλο. Στην Φλόρινα, νέος δήμαρχος είναι ο κύριος Γιαννάκης. Ο συνδυασμός του κατάφερε να νικήσει το συνδυασμό του κ. Κωνσταντινίδη, με το κλίμα στο εκλογικό του κέντρο να είναι άκρος πανηγυρικό. Προθέτει την ομιλία μου την έγκυσα λέγοντας «Εσείς είστε η δύναμή μου! Ναι, εσείς είστε η δύναμή μου!» Δύσκολο λεπορικό, ξεκινώντας πριν από δύο χρόνια μια μικρή ομάδα που μεγάλωνε σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, άτομο προς άτομο. Και ναι, φτάσαμε εδώ όλοι μαζί.
Νέος Δήμαρχος Καστοριάς είναι ο Γιάννης Κορεντζίδης. Ελάχιστα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων, ο κύριος Κορεντζίδης εμφανίστηκε ενωτικός, μιλώντας στον Φλας. Λοιπόν, κύριε Κορεντζίδη, συγχαρητήρια. Ευχόμαστε καλή θητεία. Δύο λόγια θέλω να μας πείτε για την επόμενη τετραετία στο Δήμο Καστοριάς. Ευχαριστώ πολύ, καταρχάς. Μία μεγάλη νίκη, αλλά όχι νίκη, όπως είπα, του συνδυασμού και δική μου, μία νίκη της Καστοριάς. Με ένα ισχυρό μήνυμα, με το σημερινό ποσοστό, που μας δίνει την όθηση για μια ελπίδα, για ένα νέο ξεκίνημα, για ελπίδα και αισιοδοξία για μια νέα εποχή στον Δήμο Καστοριάς. Ό,τι είχαμε πει προεκλογικά, μέσα σε ένα πνεύμα συνένεσης, ενότητας, συνεργασίας όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου, ώστε να φέρουμε σε πέραση το δύσκολο έργο που έχουμε μπροστά μας. Δήμαρχος Πρεσπών παραμένει και την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο, ο κ. Πασχαλίδης. Ο κ. Πασχαλίδης επικράτησε του κ. Τσέπα και ευχαρίστησε μιλώντας στο Φλας όσους στήριξαν τον αγώνα του. Ήθελα να πω ότι η Πρέσπα αλλάζει πορεία. Η Πρέσπα αλλάζει χαρακτήρα. Εδώ πετύχαμε έστω και με μικρή οριακή διαφορά, αλλά είναι μια δυναμική που έχουμε εδώ οι δύο ομάδες που συγκροτηθήκαμε για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Είναι ένας αγώνας που ξεκίνησε από πριν 5 χρόνια και θα τον συνεχίσουμε σε αυτήν την θητεία μας τα 4 αυτά τα επόμενα χρόνια. Νέος Δήμαρχος Αμυνταίου θα είναι ο κύριος Μπιτάκης. Ο άνθιμος Μπιτάκης κατάφερε να επικρατήσει του νυν Δημάρχου Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, μιλώντας στον Φλας από το εκλογικό του κέντρο και ελάχιστα λεπτά μετά την ανακοίνωση της επικράτησής του, υποστήριξε πως η επόμενη μέρα στο Αμύνταιο, υποστήριξε πως από τον Σεπτέμβριο θα επιδιώξει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και συνεργασία για το καλό του Δήμου. Ήταν μια μεγάλη βραδιά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Θα είμαι άξιος της εμπιστοσύνης που έδειξε. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν υπάρχουν νικητές, δεν υπάρχουν νικημένοι. Χρειάζονται όλες οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες θα εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουν ένα ενιαίο βηματισμό, ώστε να απαντήσουμε στις νέες προκλήσεις που ανοίγονται για το Δήμο Αμυνταίου. Άρα και η επόμενη μέρα θα είναι μια ημέρα συνεργασίας και σύμβλεψης δυνάμεων για το Δήμο, έτσι? Ναι, είναι απαραίτητο να συμβεί αυτό εδώ. Επιβάλλει η ευθύνη που έχουμε απέναντι στο Δήμο Αμυνταίου, απέναντι στους πολίτες και απέναντι στο θεσμό τον οποίο εκπροσωπούμε. Επιβάλλεται να έχουμε έναν ενιαίο βηματισμό, χωρίς διενέξεις, χωρίς απορρίψεις, χωρίς μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις. Και θα τον έχουμε αυτό εδώ, γιατί πιστεύω ότι όλες οι δημοτικές παρατάξεις προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Συγχαρητήρια και πάλι. Εύχομαι καλή θητεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και υγεία και δύναμη σε όλο τον κόσμο. Βροχές, καταιγίδες αλλά και χαλάζι θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού που θα επικρατήσουν στη Δυτική Μακεδονία μέχρι και την Πέμπτη. Σήμερα το μεσημέρι, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έβγαλε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων, ενώ σε επιφυλακή είναι ήδη η πολιτική προστασία, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε την πρόβλεψη του προγνώστη του καιρού του Φλας, Γιώργου Βασιλιάδη. Φαίνεται πως ο Ιούνιος του 2019 έχει μπει με ένα ιδιαίτερα άστατο καιρικό πρόσωπο. Βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν και θα συνεχίσουν να σημειώνονται στη Δυτική Μακεδονία. Κατά διαστήματα και κατά τόπους τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα, ενώ η πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζόπτωσης είναι ιδιαίτερα αυξημένη έως και σχεδόν το τέλος της εβδομάδας. Και σήμερα αλλά και αύριο αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Τα φαινόμενα θα έχουν ένταση κατά τόπους, ενώ και η θερμοκρασία δεν θα καταφέρει να ανέβει σε σημαντικά επίπεδα. Νωρίτερα είχαμε ιδιαίτερα έντονες καταιγίδες σε περιοχές και πάλι της Σαριγκιόλ, δηλαδή σε περιοχές όπως η περιοχή του Δρεπάνου, της Κοιλάδας, μέχρι και σε τμήματα του Πολυμήλου. Ανάλογη κατάσταση θα ακολουθήσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της ημέρας σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Και ανάλογα τα χρονικά διαστήματα που θα υπάρχει η ηλιοφάνεια, ανάλογα θα ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σαφώς όμως, όπου θα σημειώνονται αυτές οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, η θερμοκρασία θα παρουσιάζει κατακόρυφη υποχώρηση, ενώ δεν αποκλείεται, όπως όρισα και νωρίτερα, να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, αλλά επίσης και από ισχυρούς ανέμους. Αυτό θα είναι το καιρικό πρόσωπο στη Δυτική Μακεδονία τις αμέσως επόμενες ημέρες, τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, το τονίζω αυτό. Σαφώς όμως λεπτομέρειες θα έχουμε και στα δελτία καιρού που ακολουθούν μετά τις ειδήσεις αποκλειστικά στην τηλεόραση του Φλας.
Την αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων στην Ευρώπη έκανε στο Κοζάνι TV ο εκ νέου ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, τονίζοντας πως χάσαμε την μάχη αλλά όχι τον πόλεμο. Ο κύριος Κούλογλου υπογράμμισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει την αυτοκριτική του και θα κατέβει ισχυρό στις εθνικές εκλογές, ενώ μιλώντας για τα αποτελέσματα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, εκτίμησε πως το φαβορί Βέμπερ δεν θα υποστηριχθεί από το Ευρωκοινοβούλιο. «Χάσαμε μια σημαντική μάχη, αλλά όχι τον πόλεμο», δήλωσε στο Κοζάνι TV ο εκ νέου ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου, σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ο κύριος Κούλογλου δεν δίστασε να χαρακτηρίσει σημαντική νίκη αυτή της Νέας Δημοκρατίας και σημαντική ήττα αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας το χώρο να κάνει την αυτοκριτική του αν θέλει να κερδίσει τις εθνικές εκλογές. «Ο ΣΥΡΙΖΑ για να αλλάξει και να κερδίσει τη μάχη, μπορεί να την κερδίσει. Αλλά για να την κερδίσει πρέπει να πει δυνατά ότι καταλάβαμε τι θέλετε να πείτε, πήραμε το μήνυμα και αλλάζουμε. Και αυτό πρέπει να γίνει ουσιαστικά. Και για να γίνει ουσιαστικά αυτό πρέπει να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί υπήρξε αυτή η επιδοκιμασία βασικά της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν πρόκειται για βασικά για αποδοκιμασία τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι η πτώση του σε σχέση με τις ευρωεκλογές του 2014 είναι πολύ μικρή». Ο κύριος Κούλογλου τόνισε πως σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση φυσάει κόντρα και πως υπάρχει μια μετατόπιση προς τα δεξιά και ακροδεξιά και εκτίμησε πως από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών διαπιστώνεται μια συντηρητικοποίηση του εκλογικού σώματος που συνδυάζεται με την υιοθέτηση νεοφιλελεύθερων και νεοθατσερικών θέσεων. Γι' αυτό και δεν αποδοκιμάστηκαν οι δηλώσεις γκάφες του κυρίου Μητσοτάκη περί εφταήμερης εργασίας, ιδιωτικής διοίκησης δημόσιων νοσοκομείων και άλλα. «Οι εκλογές, οι ευρωεκλογές ειδικότερα, προσφέρονται για ψήφο διαμαρτυρίας. Και ακριβώς αυτό είχε υποτιμηθεί από την κυβερνητική πλευρά. Τώρα, δεν φτάνουν αυτά, γιατί αυτή η ψήφος διαμαρτυρίας εκφράστηκε τόσο ισχυρά. Η εκλογική εξήγηση είναι ότι οι αναποφάσιστοι ψηφοφόροι που προέρχονταν από το ΣΥΡΙΖΑ, που βασικά προέρχονταν από την κεντροαριστερά, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Έμειναν σπίτια τους. Και ένας από τους λόγους που δεν πήγαν να ψηφίσουν είναι ότι δεν υπήρχαν ισχυρές υποψηφιότητες σε τοπικό επίπεδο, είτε σε περιφερειακό επίπεδο, οπότε ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Αντίθετα όμως, πήγαν οι αταραντευόμενοι, θα έλεγα, να αποφάσισαν την ψηφοφόρη που προέρχονταν και από τη Νέα Δημοκρατία και ήταν για ένα διάστημα δεν ήξεραν τι να ψηφίσουν. Εκεί και αυτοί έκαναν τη διαφορά και την έκαναν τη διαφορά το τελευταίο διάστημα. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η διαφορά? Διότι, ξέρετε, η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια. Και επίσης η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει να είναι μόνο ταπεινή, αλλά θα πρέπει να συμπεριφέρεται και ταπεινά. Νομίζω σε αυτά τα σημεία, μαζί με ορισμένα άλλα, δημιούργησαν μια δυσφορία και μια οργή εναντίον του κόμματος, του κυβερνώντος κόμματος, η οποία εκφράστηκε πηγαίνοντας μαζικά να ψηφίσουν. Δεν είναι τυχαίο ότι, παραδείγματος χάρη, αναδείχθηκε πρώτος ευρωβουλευτής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυμπουρόπουλος. Υπήρχε εκεί μια αποδοκιμασία πρακτικών από την πλευρά της, από την κυβερνητική πλευρά, από στελέχη της κυβέρνησης. Ακόμη ο κύριος Κούλογλου δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναπροσαρμόσει τη σχέση του με την πραγματικότητα και να διαμορφώσει διάβλους επικοινωνίας με τη βάση για να την ενδυναμώσει και να προτείνει ένα συνολικό σχέδιο δράσης για την κοινωνία. Τέλος, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για το ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν, εκτίμησε πως το φαβορί, όπως το χαρακτηρίζουν Μάνφρεντ Βέμπερ, δεν μπορεί να προκύψει από τις συνεργασίες που είναι απαραίτητες να γίνουν λόγω των συσχετισμών που έχουν προκύψει στο Ευρωκοινοβούλιο. Σε αυτές τις συμμαχίες νομίζω ότι ο Βέμπερ δεν μπορεί να παίξει ικανοποιητικά ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον οποίο είναι υποστηρίζει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι ένας υπερσυντηρητικός βαβαρός πολιτικός που συμβολίζει το γερμανικό οικονομικό εθνικισμό. Και θα πρέπει από την άλλη μεριά να δημιουργηθεί μια εναλλακτική λύση, η οποία βέβαια θα εξαρτηθεί τώρα από τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες, αλλά επίσης και ανάμεσα στα κράτη-μέλη.
Για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη μίλησε από τις Βρυξέλλες στο Κοζάνη TV επανεκλεγής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη τόνισε πως ξεκίνησε η πολιτική αλλαγή και μιλώντας για την εκλογή Προέδρου στην Κομισιόν υπογράμμισε πως η παράδοση του κορυφαίου υποψηφίου δεν πρέπει να σπάσει στηρίζοντας ουσιαστικά τον κύριο Βέμπερ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Το αποτέλεσμα των εκλογών σήμανε την αρχή της πολιτικής αλλαγής, δήλωσε στο Κοζάνη TV από τις Βρυξέλλες η επανεκλεγής ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη. Η κυρία Σπυράκη εξέφρασε την πεποίθηση πως η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις εκλογές της 7 Ιουλίου και πως η χώρα θα αλλάξει σελίδα. Αλλαγή σελίδα στην πολιτική συμπεριφορά. Αλλαγή σελίδα στο δημόσιο τομέα με περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Αλλαγή σελίδα στον ιδιωτικό τομέα με λιγότερη φορολογία και περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Αλλαγή σελίδα στην εκπαίδευση με περισσότερη φροντίδα για τα αδύναμα στρώματα και περισσότερες ευκαιρίες για τους μαθητές που θέλουν να προοδεύσουν από τα δημόσια σχολεία. Αλλαγή σελίδα στα δημόσια πανεπιστήμια, καθώς θα καταργηθεί το άσυλο και τελικά το καταφύγιο όλης της ανομίας. Αλλαγή σελίδας παντού, για να μπορέσει η Ελλάδα να προχωρήσει σε μια ευρωπαϊκή κανονικότητα. Και αυτές οι εκλογές απέδειξαν ότι οι Έλληνες ξέρουν, οι Έλληνες έχουν εκτιμήσει και ότι ο λαϊκισμός πλέον έχει χάσει την επιρροή του στην Ελλάδα. Η κυρία Σπυράκη, μιλώντας για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ευρωπαϊκά, τόνισε πως οι χριστιανοδημοκράτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι σοσιαλδημοκράτες του SND και το κίνημα του Προέδρου Μακρόν, που εντάχθηκε στους φιλελεύθερους, έδειξαν το δρόμο για μια Ευρώπη που χρειάζεται λύσεις στα προβλήματά της και καλύτερη προσέγγιση των πολιτών. Τέλος, μιλώντας για την Προεδρία της Κομισιόν, τόνισε πως η παράδοση του κορυφαίου υποψήφιου δεν πρέπει να σπάσει. Κορυφαίος υποψήφιος για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είναι ο Μάρφετ Βέμπερ. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος της Κομισιόν πρέπει να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο εξελέγει πρώτο σε αυτές τις εκλογές. Δεν θα πρέπει να αποσυνδέσουμε τη λαϊκή θέληση, τη θέληση των πολιτών της Ευρώπης, με την επιλογή από την επιλογή των ηγετών της Ευρώπης. Τέτοιου είδους κινήσεις αυξάνουν τον ευρωσκεπτικισμό και απομακρύνουν τις Βρυξέλλες από τις εθνικές πρωτεύουσες. Απομακρύνουν τις Βρυξέλλες από την Κοζάνη, απομακρύνουν τις Βρυξέλλες από τη θέληση των πολιτών που ψήφισε Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και Νέα Δημοκρατία. Το πρωί της Πέμπτης έφτασε στην Κοζάνη το πρώτο αεροσκάφος της Εγνατία Aviation που θα έχει βάση στο αεροδρόμιο Φίλιππος και το επόμενο διάστημα φτάνουν και τα άλλα 5 για να ξεκινήσει πρακτική εκπαίδευση των πιλότων της εταιρείας. Στο αεροδρόμιο βρέθηκαν το πρωί στελέχη της εταιρείας που καλωσόρισαν το πλήρωμα μαζί με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ιωαννίδη. Λίγο μετά τις 9.30 το πρωί της Πέμπτης, ένα από τα διαμάντια της Εγνατία Aviation προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Φίλιππος της Κοζάνης. Πρόκειται για ένα από τα 6 αεροσκάφη Diamond που θα έχουν βάση το αεροδρόμιο και το 13ο του στόλου της εταιρείας. Hello guys. Hello. Το αεροσκάφος θα εκτελέσει δοκιμαστικές πτήσεις για λίγες μέρες εν ώψη της έναρξης των πτυτικών μαθημάτων των εκπαιδευόμενων πιλότων που βρίσκονται στην Κοζάνη από πέρυσι. Χαρούμενη μέρα σήμερα για την Εγνατία Aviation, φαντάζομαι και για όλη την Κοζάνη. Ήρθε το πρώτο αεροπλάνο, το οποίο θα κάτσει κάποιες μέρες για να κάνει τις απαραίτητες δοκιμαστικές πτήσεις. Το πρώτο πλήρωμα από την Καβάλα. Θα σταδιακά και μέχρι τις 26 Ιουνίου που θα ξεκινήσει κανονικά το πτυτικό έργο, θα έρθουν και τα υπόλοιπα αεροπλάνα. Και είναι και ένας χρόνος στον οποίο θα χρειαστεί να κάνουμε κάποια έργα συντήρησης και υποδόμων στο αεροδρόμιο προκειμένου να γίνει ευκολότερο και δυνατό όμως το έργο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στο χρόνο μας. Είχαμε πει εξ αρχής αρχές Ιουνίου, οπότε είμαστε στο χρόνο μας όπως έπρεπε να είμαστε. Η Εγνατία Aviation, η πέμπτη μεγαλύτερη σχολή εκπαίδευσης επαγγελματιών πιλότων αερογραμμών της Ευρώπης, επέκτηνε τη δραστηριότητά της στην Κοζάνη πριν από ένα χρόνο και μέσα σε αυτό το διάστημα στην πόλη εκπαιδεύονται 96 πιλότοι. Η βάση της Κοζάνης θα αποτελείται από 6 αεροσκάφη και στόχος της εταιρείας είναι μέσα σε μια τριετία τα αεροσκάφη και οι εκπαιδευόμενοι να διπλασιαστούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλη την Κοζάνη, το αεροδρόμιο και φυσικά τον Δήμαρχο της Κοζάνης, ο οποίος πάντοτε ήταν δίπλα μας από την αρχή εδώ και 3 χρόνια, από τότε που ήρθε πρώτη φορά στην Καβάλα και μας πρότεινε την περιοχή της Κοζάνης, την πόλη της Κοζάνης, σαν μια εναλλακτική βάση για τη σχολή.
Ήταν η σωστή επιλογή. Είμαστε σίγουροι πλέον ότι μπορούμε να το πούμε αυτό. Μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που άτομα της αυτοδιοίκησης έχουν τόση αγάπη για τον τόπο τους, αλλά και όραμα και έχουν και τον τρόπο να το πραγματοποιήσουν. Αλλάζουμε τελείως κλίμα και πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από τον εορτασμό της 78ης επετείου της Μάχης της Κρήτης στο Δήμο Εορδαίας. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει με τις παρακαταθήκες των προγόνων του. Οι ιστορικές παραδόσεις πλάθουν τους λαούς και τα ιστορικά σύμβολα δημιουργούν τους χαρακτήρες των ανθρώπων. Στη σύγχρονη εποχή, μετά τους Βαλκανικούς αγώνες, ξεχωρίζουν δύο μεγάλα σύμβολα. Το όχι των Ελλήνων στο Μουσολίνι, που οδήγησε στην πρώτη συμμαχική νίκη επί των δυνάμειων του φασισμού, και η μάχη της Κρήτης, που αναπτέρωσε το ηθικό των σκλαβωμένων λαών της Ευρώπης, ντρόπιασε τις αίτητες έως τότε δυνάμεις του Βέρμαχτ και καθυστέρησε την εισβολή των χιτλερικών στη Σοβιετική Ένωση. Σήμερα, με αφορμή το ιστορικό αυτό γεγονός, φέρομαι στη μνήμη μας αυτά τα γεγονότα για να αποτίσουμε φόρο τιμής αφενός μεν στους νεκρούς του ένδοξου νησιού μας, αλλά και να προβάλλουμε ως παράδειγμα θάρρους, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας. Το ιστορικό της μάχης θα μας το αναλύσει παρακάτω ο ομιλητής μας, ο ταξίαρχος εν αποστρατεία, κύριος Ρουσάκης Πολυχρόνης. Μια από τις ιστορικότερες λοιπόν μάχες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν η μάχη της Κρήτης που ξεκίνησε το πρωί της 20ης Μαΐου του 1941 με επίθεση των αεροπορικών δυνάμεων της Γερμανίας και τη ρήψη ελεξιπτωτιστών. Αρχικά στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και κατόπιν στην ευρύτερη περιοχή των Χανίων αλλά και σε ολόκληρη την Κρήτη, το Ρένθυμνο, το Ηράκλειο, απ' άκρης άκρη του νησιού. Στο Λασίθι επετέθηκαν οι Ιταλοί συμμαχοί τους. Η αντίσταση των Κρητών μαζί με λίγους πολεμιστές από την υπόλοιπη Ελλάδα και μια τάξη της Σχολής Ευελπίδων και κάποιους Άγγλους και Νεοζηλανδούς, γιατί τους επίσημους στρατιώτες τους είχαν στον πόλεμο επάνω στην Αλβανία, ήταν συγκλονιστική λοιπόν η αντίστασή τους. Κάτι που δεν είχαν προβλέψει σωστά οι Γερμανοί. Ο άμαχος πληθυσμός, άντρες, γυναίκες και παιδιά, έλαβαν από την πρώτη στιγμή μέρος στις μάχες με μοναδικό όπλο τους ένα μαχαίρι, ένα δρεπάνι ή μια κατσούνα όπως λένε στον τόπο μας, και τη δύναμη της ψυχής τους και του πατριωτισμού τους. Μια σπάνια μουσική παράσταση θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όσοι βρεθούν την ερχόμενη Κυριακή στο Διπεθέ Κοζάνης. Η Music Art Νέο 2 Κοζάνης παρουσιάζει το έργο «Μικρές Πατρίδες».
για τη μεγάλη μουσικοθεατρική παράσταση που θα ανέβει την Κυριακή 9 Ιουνίου στις 8 το βράδυ στην κεντρική σκηνή του Διπεθέατρου Κοζάνης, ετοιμάζεται η ορχήστρα και η χοροδία της Music Art Νέο Οδείο Κοζάνης. Είναι η πρώτη φορά που το Οδείο ετοιμάζει μια τέτοια παραγωγή στα 7 χρόνια λειτουργίας του. Όλα αυτά τα χρόνια κάνουμε συναυλίες οι οποίες έχουν διάφορα θέματα, αλλά πρώτη φορά είπαμε να μπούμε μέσα και στο θέατρο. Είναι προφανές ότι δεν θα είναι μια καθαρά αμιγώς θεατρική παράσταση, θα είναι μια μουσικοθεατρική. Κάναμε μια πρόταση στην Ολυμπία την Τσικαρδάνη, η οποία είναι πολύ γνωστή ποιήτρια, και να γράψει μια ιστορία για να την επενδύσουμε εμείς μουσικά. Δέχτηκε με μεγάλη χαρά και έτσι προέκυψε το αποτέλεσμα το οποίο θα δείτε την Κυριακή στις 9 Ιουνίου. Έχουμε επιλέξει, είναι 40 άτομα θα είναι συνολικά το ορχιστρικό σχήμα μαζί με τη χοροδία. Έχει γίνει επιλογή των καλύτερων μαθητών, θα συμμετάσχουν εκεί και τα έχουμε δέσει όλα αυτά μαζί με το κείμενο. Θα υπάρχει θεατρικός μονόλογος, θα υπάρχει η κυρία Τσικαρδάνη Ολυμπία, η οποία θα είναι και στην αφήγηση, και η Αλεξάνδρα Ιγνατίδου, η οποία θα έχει το ρόλο του ηθοποιού, η οποία είναι τελειόφοιτη θεατρικών σπουδών. Η ιστορία που έγραψε η Ολυμπία Τσικαρδάνη εκπέμπει μηνύματα ελπίδας και αισιοδοξίας. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία ξεριζωμού μιας γυναίκας που σώζεται από τη φωτιά στο Αϊβαλί, περιπλανιέται στη συνέχεια σε πολλά μέρη της χώρας για να βρει μια μικρή πατρίδα και καταλήγει στα Σέρβια, όπου ζει και το ολοκαύτωμα του 1943. Στην πραγματικότητα λοιπόν εγώ προσπάθησα να στήσω ένα υπόβαθρο για μια μουσικοθεατρική παράσταση, ένα υπόβαθρο λόγου, το οποίο να συνδυάζει μια αφηγηματική ευρυχωρία, δηλαδή μονόλογος και αφήγηση, με τη μουσική. Τρεις είναι οι πυλώνες της παράστασης αυτής, μουσική, θεατρικό κομμάτι και αφήγηση. Η μεν αφήγηση βάζει τους θεατές στο χώρο χρόνο της ιστορίας, είναι μικρή, η μουσική ταξιδεύει λυρικά με ήχους όλο αυτό το ταξίδι, και το θέατρο, ο μονόλογος της ηθοποιού, η οποία ανέλαβε να παίξει αυτό το κομμάτι, είναι εκείνο που στην πραγματικότητα μας δίνει ένα πρόσωπο για να ταυτίσουμε την ηρωίδα της ιστορίας με κάτι πιο χειροπιαστό μπροστά μας. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 5 ευρώ και η προπόληση γίνεται από τη Music Art Νέο Οδείο Κοζάνης στις οδούς Σμύρνης 36 και Χαλκιδικής 1. Με αριθμημένες θέσεις στην πλατεία της κεντρικής σκηνής του Διπεθέατρου Κοζάνης. Music Art Νέο Οδείο Κοζάνης. Μικρές πατρίδες. Κυριακή 9 Ιουνίου στην αίθουσα τέχνης στην Κοζάνη. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι στην ιστορία του ξεριζωμού. Από τις φλόγες της Μικράς Ασίας ως το ολοκαύτωμα των Σερβίων αναβιώνει η φωνή της μνήμης και της αγάπης. Επί σκηνής, η Αλεξάνδρα Ιγνατίδου. Συγγραφή κειμένου και αφήγηση, Ολυμπία Τσικαρδάνη. Μουσική επιμέλεια, Μαρία Κραγιάννη. Music Art Νέο Οδείο Κοζάνης. Μικρές πατρίδες. Την Κυριακή 9 Ιουνίου στην αίθουσα τέχνης στην Κοζάνη στις 8 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων στους χώρους της Music Art Σμύρνης 36 και Χαλκιδικής 1 στην Κοζάνη. Μαγειρεύετε με υγραέριο? Ασφαλώς. Ζεσταίνεστε με υγραέριο? Ασφαλώς. Προσέχετε τι φιάλη ζητάτε? Ασφαλώς. Επειδή στο υγραέριο όλα πρέπει να γίνονται ασφαλώς, φιάλη υγραερίου Coral Gas. Η μόνη με ειδική εσωτερική βαλβίδα ασφαλείας για διπλή ασφάλεια. Επίσημος συνεργάτης για τη Δυτική Μακεδονία, Αφή Γεωργιάδη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδερμα. Προϊόντα Λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνοπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος?
Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. flashpavlatv.gr. Οι ειδήσεις με την ταχύτητα του Flash. Music Art Νέο Δίο Κοζάνης. Μικρές Πατρίδες. Την Κυριακή 9 Ιουνίου στην αίθουσα τέχνης στην Κοζάνη. Στις 8 το βράδυ. Ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι στην ιστορία του ξεριζωμού. Από τις φλόγες της Μικράς Ασίας ως το ολοκαύτωμα των Σερβίων. Προπόληση εισιτηρίων στους χώρους της Music Art Σμύρνης 36 και Χαλκιδικής 1 στην Κοζάνη. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε από όλους εμάς εδώ από την τηλεόραση του Flash, τεχνικούς και δημοσιογράφους. Θερμές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.